Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους παιδιά, όταν χήμαροι που προκλήθηκαν από έντονες καταιγίδες παρέσυραν σχολικό λεωφορείο στην Ιορδανία. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, με τις αρχές να προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν επιζώντες με τη βοήθεια διασωστών από το Ισραήλ. Συνολικά έχουν διασωθεί 34 άνθρωποι, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν 37 μαθητές και 7 δάσκαλοι. Πολλά από τα νεκρά παιδιά είναι κάτω των 14 ετών. Θύματα υπάρχουν και ανάμεσα σε οικογένειες που βρίσκονταν στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Ζαρά Μαΐν. Τα νοσοκομεία στην περιοχή είναι σε κόκκινο συναγερμό, την ώρα που ο αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας της Ιορδανίας είπε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.